Μην ξεχάσετε τα γενέθλιά μου, γράφει ένα αγόρι στην οικογένειά του, ενώ ένα άλλο ζητά από τους γονείς του να του φτιάξουν το αγαπημένο του φαγητό όταν βγει έξω. Μην ανησυχείτε, μπαμπά και μαμά, πάνε 2 εβδομάδες που έφυγα, αλλά θα ξανάρθω να σας βοηθήσω στο μαγαζί, γράφει ο Μπιού. Οι γονείς του οποίου έχουν ένα μικρό παντοπολείο. Οι επιστολές των παιδιών είναι γραμμένες στο χέρι και μεταφέρθηκαν από τους δίτες στις οικογένειές τους. Mick, it's his nickname, says, don't worry, I miss everybody. Grandfather, auntie, mom, dad and brothers. I'm happy here. Seals are taking good care of me. I love everybody. I'm fine. Weather is quite cold in here. Don't forget my birthday. Ενώ ο 25χρονος προπονητής Εκαπόλ Τσανταουόγκ ευχαριστεί όλο τον κόσμο για την υποστήριξη και ζητά συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών. Την ίδια ώρα, οι διασώστες προσπαθούν με γυμνά χέρια να αφαιρέσουν τις πέτρες και όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στη διαδρομή των 4 χιλιόμετρων για να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Οι αρχές έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τη στάθμη του νερού και όπως όλα δείχνουν, η επιχείρηση θα ξεκινήσει σύντομα πριν αρχίσουν οι βροχές. Το πιο επίγον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το οξυγόνο στη σπηλιά. So there is this narrow window of opportunity for the dry weather, but that is going to change going forward. Unfortunately, as you say, we do expect the rain to really ramp up and pick up in intensity by the early parts of next week, if not the end of the weekend. So time is of the essence. But there's a couple of different things that really are directly related here, and that is the heavy monsoon rains cutting off the flow of oxygen within side of the chambers and the narrow passageways, ultimately where the boys are located. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενδέχεται να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή. Η Κλειό Νικολάου που παρακολουθεί τις εξελίξεις είναι κοντά μας. Κλειό, καλώς μεσημέρι. Οι επόμενες 3 έως 4 ημέρες ενδέχεται να είναι το καλύτερο δυνατό παράθυρο για τη διάσωση των αγοριών. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης που συντονίζει την Τιτάνια επιχείρηση. Ακριβώς, Μαριλένα. Όμως το ότι υπάρχει ένα παράθυρο 3 με 4 ημερών. Δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν είναι επικίνδυνη. Το αντίθετο, μάλιστα. Έμπειροι δίτες θα χρειαστεί να βουτήξουν μαζί με τα παιδιά για να τα συνοδέψουν μέχρι την έξοδο. Οι αρχές θεωρούν ότι οι Βρετανοί είναι οι πιο ικανοί δίτες, οι πιο ικανοί για να φέρουν σε πέρας αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση. Όταν ανοίξει αυτό το παράθυρο που λες των 3 με 4 ημερών, μπορεί και πολύ σύντομα, μπορεί και απόψε, πριν ξεκινήσουν ουσιαστικά οι έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένας δίτης θα πρέπει να συνοδεύει κάθε παιδί, ενδεχομένως και 2 δίτες. Χρειάζονται τουλάχιστον 6 ώρες για να μπει ο δίτης και να βγει έξω μαζί με το παιδί. Οι αρχές μείωσαν το χρόνο στις 6 ώρες από τις 11 που ήταν μέχρι χθες, έχοντας απαντλήσει νερά. Όπως φαίνεται, θα μπορούν να βγάζουν 4 αγόρια την ημέρα, ίσως και περισσότερο, αν καταφέρουν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες. Όπως είδαμε και στο βίντεο πριν, το πιο κρίσιμο απ' όλα, και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη πίεση να ξεκινήσει η επιχείρηση άμεσα, είναι τα επίπεδα οξυγόνου μέσα στη σπηλιά που βρίσκονται τα αγόρια. Αν πέσουν κάτω από στο 12%, τότε θα δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τους, ενδεχομένως να προκληθούν ακόμα και εγκεφαλικές βλάβες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 15%. Αν υποχωρήσουν στο 8%, τότε η έλλειψη οξυγόνου θα αποβεί μοιραία για τα 12 αγόρια και για τον προπονητή τους. Κλειό Νικολάου, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι.